Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για να είμαι και μέσα στο χρόνο, αυτό είναι το φάκελο του disclosure για τα τελευταία χρόνια. Εκείνο το οποίο ξέρουμε μέχρι στιγμής, αν τα σφαιρικοποιήσουμε όλα, είναι ότι ξεκινάνε και έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανοσοκατασταλμένων αρρώστων, αλλάζει η επιδημιολογία, αρχίζει και αυξάνεται και τα στελέχη ασπέργυλου στη μονάδα και επίσης και η αντοχή, η οποία μέχρι στιγμής δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων αρχίζει και μας δημιουργεί ανησυχία. Βέβαια, η διάγνωση παραμένει προβληματική και γενικά η διάγνωση των μυκητιακών λοιμώξεων γενικά και στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ένας συγκερασμός, εάν δεν έχεις το gold standard που είναι οι θετικές καλλιέργειες αίματος, κλινικών και εργαστηριακών παραγόντων. Τώρα, βάσει του WHO έχουμε έχουν κατηγοριοποιηθεί ότι στο critical group είναι ο κρυπτόκοκκος, η candida auris με τα προβλήματα που ξέρετε, ο ασπέργυλος και τα στελέχη candida λόγω της αυξημένης επιπτώσεως. Και υπάρχει βέβαια το υψηλό, το group υψηλή κινδύνου και το μέσο κινδύνου που δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε περισσότερο. Όσον αφορά τη διάγνωση, ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής διαγνωστική μέθοδος είναι χαμηλής ευαισθησίας. Γενικώς το έχουμε προβλήματα καλλιέργειας αίματος κάτω 50% θετικές. Λέμε στο εργαστήριο, κρατήστε την καλλιέργεια άμα δεν μας βγάλει και πάνω από την 5η-6η μέρα, πολλές φορές βγαίνει και στη 10η μέρα θετική. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μοριακές τεχνικές και βέβαια και τους βιοδείκτες, όπως είναι η β-αντεγλουκάνη και η γαλακτομανάνη για την κάντιντα, κυρίως η πρώτη, και για τον ασπέργυλο η δεύτερη. Εάν λοιπόν σκεφτούμε τώρα πώς θα βελτιστοποιήσουμε, πρέπει να δούμε τι φάρμακα έχουμε στη διάθεσή μας. Και βλέπετε ότι έχουμε αρκετά αντιμυκητιακά, αμφωτερική είναι η β' στη άκρος αριστερά και φτάνουμε στις καρδίνες άκρος δεξιά, τα οποία φάρμακα έχουν διαφορετική ευαισθησία. Και εάν δούμε το πρόβλημα που έχουμε με αυτά τα φάρμακα, πώς περνάνε τους ιστούς, θα δείτε ότι τα δύο πολύ δύσκολα διαμερίσματα είναι ο εγκέφαλος και τα μάτια, που εκεί πρακτικά ίσως η βορυκοναζόλη και η αμφωτερική έχει πρόβλημα, οπότε εκεί πρέπει να είμαστε πολύ πολύ επιφυλακτικοί για το τι φάρμακα θα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή ενδοφθαλμίτιδα, οποιοδήποτε μυκητιακή λίμωξη στο κεφάλι κλπ. Τώρα, είναι πολύ πολύ σημαντικό η έγκαιρη θεραπευτική προσέγγιση, γιατί όπως βλέπετε στο διάγραμμα, η έγκαιρη διάγνωση δημιουργεί πολύ καλές προϋποθέσεις ως προς την έκφαση των αρρώστων με μυκητιακή λίμωξη. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω ότι και το adjunctive surgery, δηλαδή ειδικά σε περιπτώσεις μούκορα, πρέπει να είναι πολύ γρήγορα η θεραπευτική παρέμβαση και αυτό το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Καπραβέλλος σε ένα περιστατικό πριν από 2 χρόνια, Νίκο, αν θυμάμαι καλά, με την δερματομυοσύντητα και το μούκορα, όπου τελικά δεν γλίτωσε και τον ακροτηριασμό του αριστερού άκρου. Έλεγχος της εστίας. Ναι, μπορεί να δώσετε το αντιμυκητιακό, μπορεί το και καλό αντιμυκητιακό, αλλά βλέπετε ότι παρόλα αυτά, στην μέρα 4 της θεραπείας το 20% μπορεί να είναι κανιδεμικό, στη μέρα 7 το 11% και στη μέρα 10 το 6%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν ανέρχεται την εστία. Άρα λοιπόν, θετική καλλιέργεια αίματος, θέλετε οπωσδήποτε μάτια για ενδοφθαλμίτιδα, υπέρηχο για εκπλαστήσεις και από εκεί και πέρα ανάλογα με τον τύπο του αρρώστου και whole body αξονική για να δείτε μήπως υπάρχει κάποια άλλη προσβολή. Τώρα με τα καινούργια φάρμακα έναντι των λευχαιμιών και ανοσοκατασταλτικών νόσων δεν βλέπουμε τα μάτια του τάβρου, είναι πολύ σπάνιο, οπότε πρακτικά μένουμε συντηρητική θρομβοφλεβίτιδα, ενδοκαρδίτιδα και ενδοφθαλμίτιδα, αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Και βέβαια να βγάζουμε τον καθετήρα, όπως είναι και στις οδηγίες, και να προσπαθούμε να βάλουμε καινούριο στους αρρώστους τους critical ill. Η πολύ συχνή ερώτηση είναι ο συνδυασμός. Δεν υπάρχουν guidelines.
Υπάρχουν πλεονεκτήματα, πιο γρήγορα σκοτώνεται, ίσως μειώνουμε τις δόσεις. Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα με την έννοια της ακριβής θεραπείας, της τοξικότητας και δεν έχουμε φάρμακο-κινητικά δεδομένα. Πιθανόν θα έχουμε τώρα στη μελέτη που βγάζουμε από την Αυστραλία με τα αντιμυκητιακά. Έχουμε όμως λίγο αριθμό, είναι περίπου στα 10 περιστατικά που θα έχουμε αποτελέσματα φάρμακο-κινητικής. Εκείνο που μένει είναι όταν έχουμε υψηλή αντοχή στις αζόλες, κυρίως στον ασπέργυλο, όταν δεν έχουμε απάντηση στη μονοθεραπεία, κυρίως στο μούκορα, όταν έχουμε άγνωστο είδος στέλεχος ασπεργύλου ή περιμένουμε το τεστ ευαισθησίας και γενικά, ειδικά όταν δίνουμε τη βορικοναζόλη και δεν επιτυχάνουμε θεραπευτικά επίπεδα, μπορούμε να σκεφτούμε τη θεραπεία του συνδυαστική. Γιατί αποτυγχάνει η αντιμυκητιακή θεραπεία? Πρώτον, διότι έχουμε προβλήματα βιοδιαθεσιμότητας στους διάφορους ιστούς. Δεύτερον, γιατί πολλές φορές και συχνά γίνεται ο σχηματισμός biofilm. Τρίτον, διότι υπάρχουν φαρμακοκινητικές ανισορροπίες και αλληλεπιδράσεις με διάφορα φάρμακα. Και τέταρτον, διότι αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια καινούργιοι μηχανισμοί αντοχής. Βλέπετε οι albicans με το overexpression κάποιων μεταφορέων της μεμβράνης, η γκλαμπράτα με την αντλία εγκροής και ούτω καθεξής. Οπότε, πρακτικά, όλα αυτά μας κάνουν αιτίες οι οποίες οδηγούν σε αποτυχία της θεραπείας, αλλά μπορεί να έχουμε, αν χρησιμοποιούμε καντίνες, χαμηλά επίπεδα λευκοματινών, οπότε πρακτικά η πρόσδεση με τις καντίνες που είναι υψηλή δεν γίνεται ικανή ή μπορεί να έχουμε και μερικά, υπάρχουν κάποια δεδομένα, χαμηλά ιχνοστοιχεία με αποτέλεσμα να μην επιτυχάνουμε πολύ καλά επίπεδα. Εδώ σας δείχνω μία μελέτη που είχαμε κάνει με τον Ιωσήφιο Μελετιάδη, όταν ήμουν στο Αττικό και βλέπετε ότι για τις δύο καντίνες υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα στους αρρώστους της μονάδας, αλλά από την άλλη υπάρχει και μεγάλη ποικιλία των επιπέδων στους αρρώστους της μονάδας. Άρα λοιπόν, και βέβαια αυτό το εξηγήσαμε με αυτά που σας είπα προηγουμένως, με την έννοια των σφαιρινών, των γνωστοιχείων, των variability κλπ. Σας τονίζω επίσης ότι αρχίζουν και βγαίνουν οι δύο αυτοί οι κύριοι μηχανισμοί αντοχής στις καντίνες, η KS1 και 2, η οποία μπορεί να βοηθάει στη αποτυχία της θεραπείας, ειδικά σε περιπτώσεις καρδιαστικής περιτονίτιδος. Και εδώ είναι οι τρεις τύποι που έχουμε, η προφύλαξη ανάλογα με τους παράγοντες τους οποίους χρησιμοποιούμε, η preemptive που θέλουμε τους biomarkers και η εμπειρική που το μόνο που έχουμε είναι τα κλινικά σημεία και συμπτώματα. Βάσει αυτών λοιπόν, εκείνο το οποίο είχαμε δημοσιεύσει πριν από περίπου 4-5 χρόνια είναι όταν έχουμε κοιλιακή σύψη λόγω μυκητιακής λίμωξης πάμε με τα επίπεδα της D-γλουκάνης. Οπότε αν είναι πάνω από 80 αρχίζουμε και σκεφτόμαστε να βάλουμε εμπειρική θεραπεία γιατί εδώ είναι preemptive θεραπεία. Και από την άλλη, όταν έχουμε καντιντεμία, βλέπετε ότι πρακτικά θέλουμε βίντεο γλουκάνη πάνω από 250, αλλά μπορεί να είναι και πάνω από 80 με σειρά διαδοχικών μετρήσεων, δηλαδή 80, 120, 180, 200, 250, που δίνει τη δυναμική της βίντεο γλουκάνης. Δηλαδή υπάρχει ο μύκητας, δεν μπορούμε να τον αποδείξουμε. Έχουμε το στοιχείο που μας λέει ότι ανεβάζει αυτόν τον βιοδείκτη και εκεί μπορούμε να δώσουμε την preemptive θεραπεία. Και βέβαια, το βασικό είναι ότι μετά από την πέμπτη μέρα της αντιμυκητιακής θεραπείας πρέπει οπωσδήποτε να επαναξιολογούμε τον άρρωστο. Τώρα, step-down θεραπεία. Έχουμε βάλει τα φάρμακά μας. Βλέπετε ότι οι καντίνες που είναι το πρώτο, μόνο σε περιπτώσεις που έχουμε την κλαμπράτα θα μπορούσε να πάμε σε αμφωτερικίνη ή σε υψηλές δόσεις φλουκοναζόλης ή βόρικοναζόλης. Κατά τα άλλα, όταν έχουμε άλλα τα άλλα είδη μπορούμε να έχουμε από καντίνη φλουκοναζόλη. Και φεύγοντας από τη σκάνδα, για να τελειώσουμε στην ώρα μας και πάμε στον ασπέργυλο, είναι δεδομένο πλέον ότι τα first line αντιβιωτικά είναι η βορικοναζόλη και η ζαβουκοναζόλη. Η ζαβουκοναζόλη έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται μέτρηση των επιπέδων και δεν έχει πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως έχει η βορικοναζόλη με την έννοια μάτια κλπ. Εναλλακτική θεραπεία λιποσωμική αμφωτερική είναι β' μόνο λόγω της τοξικότητας και η ποσακοναζόλη, η οποία έχει πολύ καλό αποτέλεσμα έναντι της αντοχής, δηλαδή είναι ανθεκτική στην αντοχή. Και βλέπετε ότι εδώ, σαν θεραπεία σωτηρίας, χρησιμοποιείται και λιποσωμιακή αμφωτερική με καντίνη ή αζόλη με καντίνη. Παρόλα αυτά, έχει γίνει μελέτη από το ΜΑΡ
που λέει ότι δυστυχώς δεν δουλεύει και τόσο καλά παρά σε ορισμένη υποκατηγορία αρρώστια. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι το μούκορα που αρχίζει και το γνωρίσαμε με το COVID κυρίως, για όσους δεν ασχολούνται με τις μυκητιακές λοιμώξεις. Και εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι η θεραπεία εκλογής είναι η αμφωτερική νιβίτα, εάν το strongly recommended, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε στα χέρια μας και την Ιζάβου κοναζόλη και την Πόσα κοναζόλη που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όταν υπάρχει, ειδικά όταν υπάρχει νεφρική, πρόβλημα με την νεφρική λειτουργία. Οπότε πρακτικά μιλάμε τα δύο φάρμακα κυρίως για την, με το μούκορα αμφωτερική νιβίτα Ιζάβου κοναζόλη, είναι και η μελέτη που έγινε η σύγκρισή τους και φάνηκε ότι υπάρχει non-inferiority. Και για το θέμα τώρα της μουκορμικώσεως, αν τύχει και είσαστε μπροστά σε μουκορμίκωση, μην βιαστείτε να κόψετε το αντιμυκητιακό. Εάν χρειαστεί, αν βλέπετε ότι η νόσος προχωράει, τότε από εκεί πέρα μπορείτε να βάλετε Ιζάβου κοναζόλη ή Πόσα κοναζόλη. Και βέβαια, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να φωνάξετε τον χειρουργό και να του πείτε: «Μεγάλε, κοίταξε να δεις, έχεις καθαρίσει, αλλά ξανακαθάρισε βαθιά, γιατί γίνονται οι μένια μέσα με το μούκορα και μπορεί να φαίνεται καθαρό, αλλά από κάτω να δουλεύει ο μύκητας». Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι εκείνο που μας βοηθάει στο να κάνουμε πιο άριστη τη θεραπεία είναι να ξέρουμε την επίπτωση των μυκητιακών λοιμώξεων στη μονάδα, να έχουμε 90% περίπου υπεύθυνη κάνει τα 10% ασπέργυλος, να ξέρουμε τους προδιαθεσικούς και παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στην εμφάνιση αυτών των λοιμώξεων. Όσον αφορά τη διάγνωση, εκτός από όλα τα άλλα, της β-D-γλουκάνη, της γαλακτομανάνες από τον μπαλ, όχι από το αίμα, και τις μοριακές τεχνικές με τη διάγνωση, από τις γαλακτομανάνες στο αίμα θα μπορούσατε να τις χρησιμοποιήσετε όταν έχετε νοσοκατασταλμένο με βαριά νοσοκαταστολή. Εκεί είναι ενδεικτικό, αλλά σε άρρωστο ο οποίος είναι μη νοσοκατασταλμένος, δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά. Και όσον αφορά τη θεραπεία, ξέρουμε τα φάρμακα, πρέπει να ξέρουμε καλά τα φάρμακα, βάσει των οδηγιών, όπου χρειάζεται να έχουμε τα θεραπευτικά επίπεδα, να σκεφτόμαστε την early, την πρώιμη διακοπή και όπου μπορούμε να κάνουμε την αποκλιμάκωση, βοηθώντας έτσι την πορεία του αρρώστου. Ευχαριστώ πολύ.